Ξεκινά αύριο Τρίτη 28 Μαρτίου τη λειτουργία του Πασχαλινό Χωριό στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μετά την περσινή άκρος επιτυχημένη διοργάνωσή του, ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να το λειτουργήσει και φέτος προκειμένου να δώσει νότες χαράς και αισιοδοξίας όχι μόνο σε λιπούτιους Λαρισαίους αλλά και σε όλους τους πολίτες της πόλης που αναμένεται να το επισκεφθούν. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι εργασίες για το στήσιμο του Πασχαλινού μας πάρκου. Μια προσφορά του Δήμου στους μικρούς μας φίλους της πόλης και στις οικογένειες των συμπολιτών μας, για να αλλάξουμε και λίγο την ατμόσφαιρα και πραγματικά να δώσουμε αυτή την πασχαλινή αίσθηση που υπάρχει, που πρέπει να υπάρχει τις επόμενες ημέρες. Το Πασχαλινό Πάρκο αύριο το πρωί θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, άρα θα είναι επισκέψιμο από όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο. Ο Δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης απίθυνε και κάλεσμα στους πολίτες να το επισκεφθούν. Δραστηριότητες θα υπάρχουν καθημερινά. Θα στηρίζονται από τις εκπαιδευτικές δομές του Δήμου, το Λαογραφικό μας Μουσείο, την Πινακοθήκη, όλους τους φορείς λοιπόν του Δήμου, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν ζωγραφική, κατασκευές και όλες τις δραστηριότητες που θα υπάρξουν για αυτές τις μέρες. Το Πασχαλινό μας πάρκο θα λειτουργήσει από αύριο μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα η πλατεία διατίθεται στις εκδηλώσεις του Πάσχα στην Μητρόπολη και στην πόλη γενικότερα. Άρα λοιπόν αυτές τις ημέρες θα έχουμε τη χαρά πράγματι να δούμε από κοντά όλους τους φίλους μας, τους μικρούς, τα παιδιά, τα σχολιά μας και να χαρούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι μαζί τους αυτή την ατμόσφαιρα την Πασχαλινή με κυρίαρχο βεβαίως το Πασχαλινό μας αυγό. Το Πασχαλινό Χωριό αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου με πλήθος δραστηριοτήτων να αναμένονται για τους μικρούς φίλους, όπως ζωγραφικοί κατασκευές με την υποστήριξη φορέων του Δήμου.